Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε εμείς εδώ την ενημερωτική διάσταση της σημερινής επικαιρότητας, μιλώντας περιφερειακά απόψε και να καλησπερίσουμε, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλο. Δική μου χαρά. Και στους ακροατές, εύχομαι τα αντίστοιχα. Με πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις στη σημερινή σας συνέντευξη, όμως θα πω το εξής. Πολλά τα μέτωπα που ανοίγεται και ανοίγεται και μέτωπα που θα έλεγε κανείς ότι ανοίγουν σαν βεντάλια. Είτε για τις εντυπώσεις είτε για την ουσία. Ποια είναι τώρα η διάσταση, εντυπώσεις ή ουσία, και ποια είναι η ουσία, θα λέει κανείς. Είναι μόνο ουσία, κύριε Κανελόπουλε. Τα μέτωπα τα οποία ανοίγουν, θα δείτε, αυτά τα οποία λέμε θα ολοκληρώνονται σιγά-σιγά. Οι εξαγγελίες όλες θα γίνονται πράξη. Να μην ξεχνάτε ότι είμαστε 2,5 μήνες μόνο περιφερειακή αρχή και πάρα πολύ σύντομα. Η στρατηγική μας ξεδιπλώνεται σε όλα τα επίπεδα. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι από την αγροτική πολιτική μέχρι τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα ή την βελτίωση της εικόνας των υπηρεσιών μας. Mm-hmm. Όλα αυτά τα θέματα υπάρχει σχεδιασμός για να γίνουν πράξη και θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, σας βεβαιώνω γι' αυτό. Το θέμα είναι γιατί δεν έτρεξαν όλα αυτά και σας ρωτάω έτσι, γιατί τώρα πλέον έχετε και την περιφερειακή εμπειρία. Αποδίδεται πολιτικές ευθύνες στο γεγονός ότι υπήρξε μια τέτοια, λέει κανείς, καθυστέρηση, γιατί εδώ βλέπουμε θέματα που ανοίγουν σε υποδομές, αρδευτικά δίκτυα, σε διοικητικά κέντρα, παντού, σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Κανελόπουλε, όλα τα θέματα αυτά ήταν ανοιχτά. Απλά δεν υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική για την προώθηση, την κατασκευή ή την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων θεμάτων. Τα, ας πούμε, ζητήματα όπως είναι η λίμνη Τάκα στην Αρκαδία είναι 30 χρόνια ανοιχτή. Ή θέματα όπως είναι ο Ναύαλος είναι 50 χρόνια ανοιχτά. Έχουν κακοφορμήσει. Στην Κορινθία η λίμνη Δόξα ή ο Ασοπός είναι δεκαετίες ανοιχτά ζητήματα. Ακόμα και το Φιλιατρινό, το οποίο έχει μπει σε μία πορεία και διαδικασία, πλην όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί στο 100% οι μελέτες, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αυτά πρέπει να τα κτίσουμε γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε κάθε χρόνο στον Πολύλοφο, στη γιορτή του Σίκου και να εξαγγέλνουμε εδώ και χρόνια ότι θα γίνει το φράγμα στο Τρίκορφο και δεν έχει 100% μελετητική ωριμότητα ακόμα. Αυτό θα γίνει αμέσως. Θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο ΠΕΠΕΔΟ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ζητήματα αυτά τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Ο καθένας δίνει τις εξετάσεις του. Εγώ θεωρώ ότι όταν τελειώνει η θητεία μας, πρέπει να έχουμε αφήσει πίσω μας ένα έργο, ένα συγκεκριμένο στίγμα, το οποίο να προσδιορίζει την πορεία μας. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνουμε. Εγώ έχω συνηθίσει ό,τι αξιώματα αναλαμβάνω στο τέλος της θητείας μου, της πορείας μου, να έχει μείνει κάτι πίσω που να δείχνει τη συγκεκριμένη πορεία. Και υπήρχε αυτό λάθος κατεύθυνση μέχρι τώρα, εκτιμάτε? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες σε αυτό το ζήτημα. Εύχομαι και ελπίζω η δική μου έξοδος να είναι με πιο ομαλό τρόπο από το συγκεκριμένο αξίωμα. Όμως θεωρώ ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε ως βασικό στόχο την πολιτική επιβίωση, την επανεκλογή και γι' αυτό το στόχο και μόνο ξόδευε τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στην Περιφέρεια και είναι αρκετά τα χρήματα αυτά. Η στόχευση των χρημάτων πρέπει να είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και μόνο. Θεωρώ όταν ξεκινάς τη θητεία σου και χρησιμοποιείς τον πλούτο το δημόσιο που έχεις στα χέρια σου με μόνο κριτήριο την επανεκλογή σου, αυτό είναι ένα λάθος και το αποτέλεσμα συνήθως είναι η αρνητική έκφραση της βούλησης των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Είναι εντυπώσεις η υπόθεση που έχει να κάνει με την έρευνα, να το πω έτσι, τη μελέτη μάλλον, για το τι παραλαμβάνεται και πού καταλήγει αυτή, τέλος πάντων? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω παραλάβει ακόμα. Δεν ήρθε κανείς να μου παραδώσει. Ξέρω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει όταν για κάποιο λόγο ή εκουσίως αποχωρήσει ή εν πάση περιπτώσει έτσι κρίνει ο λαός. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες παράδοσης. Στον αντικαταστάτη μου εγώ εδώ στο Δήμο Καλαμάτας, στον κύριο Βασιλόπουλο, παρέδιδα πάνω από ένα μήνα, παρά το γεγονός ότι ήταν 10 χρόνια αντιδήμαρχός μου. Και πάλι δεν θεωρώ ότι έκανα πλήρως την δουλειά μου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλές παράμετροι, τις οποίες πρέπει να εξηγούμε στον επόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι γίνεται μια έρευνα από μια εταιρεία πιστοποιημένη διεθνώς και φαντάζομαι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά να έχω μια παράδοση των στοιχείων τα οποία παραλαμβάνω εγώ. Γιατί ναι, θα ήταν κρίμα. Τι θα γίνει με αυτά τα στοιχεία? Να χρεωθώ καταστάσεις και επιλογές
οι οποίες έφεραν συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα. Το τι θα γίνει με αυτά τα στοιχεία, περιμένετε να τα πάρουμε πρώτα και προφανώς θα ακολουθήσουν τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν. Και νομίζω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να αποφύγουμε και πώς πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα. Και βεβαίως ως προς τα άλλα θέματα, οι ελεκτές της δημόσιας διοίκησης και άλλοι παράγοντες πρέπει να αποφερθούν για αυτό το οποίο συνέβη, εάν συνέβη και στο βαθμό που συνέβη. Ναι, σήμερα άκουσα μια χαρακτηριστική αναφορά σου. Εγώ θα την πω και βόμβα, έτσι, ότι με φόντο κάποια έργα κάποιοι παίρνανε χρήματα για προβολή και μάλιστα δυο λευκά τα χρόνια ποσά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά εμπίπτουν σε μια λογική από εδώ και πέρα, πέρα από τους ελεκτές της δημόσιας διοίκησης, να φτάσουν και τα θέματα πιο πέρα. Ασφαλώς, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος σε μελέτες οι οποίες είχαν ανατεθεί και θα γίνεται σύγκριση του ποσού το οποίο δόθηκε για τη μελέτη με αυτό το οποίο παραλήφθηκε. Αν η εκτίμηση ως προς τη διαφορά είναι συγκεκριμένη, από εκεί πέρα υπάρχουν θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μη βιάζεστε, πρέπει να περιμένουμε. Οτιδήποτε γίνει πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο. Εγώ δεν λέγω εκ των προτέρων οτιδήποτε, γιατί έχουμε υπολήψεις, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα αξιώματα, όμως πρέπει να γίνει έρευνα αυτή. Σέρνονται φήμες, επιχειρήματα κλπ. Εδώ και πολλά χρόνια και στα κανάλια. Αυτά όλα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, να δώσουμε την αλήθεια του τι ακριβώς συνέβη στον κόσμο, να καταγραφούν όλα αυτά ασφαλώς και βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και σε κυβερνητικό επίπεδο, πρέπει να ξέρετε, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, όπου θα τους παραδοθεί ο φάκελος με όλα τα στοιχεία. Θα πάει δηλαδή και στους πολιτικούς αρχηγούς. Βεβαίως. Στον Πρωθυπουργό της χώρας θα πάει. Βεβαίως. Κοιτάξτε, σε αυτόν τον τόπο νομίζω ότι πρέπει να λογοδοτούμε όλοι, και εγώ προσωπικά που τα λέω αυτά, και να είναι παραδειγματικό αυτό για όλους μας. Θέλω λίγο να ρωτήσω, επειδή από την πρώτη στιγμή το πρώτο πράγμα που ανοίξατε ήταν τα έργα του ΕΣΠΑ και η πορεία του ΕΣΠΑ. Άλλαξε κάτι τώρα στους 2,5 μήνες και τι είναι αυτό που άλλαξε? Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ είναι μια ιστορία για την περιφέρεια Πελοποννήσου εξόχως αρνητική και για υπουργεία. Έχουμε και σε επίπεδο υπουργείων όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι το ΕΣΠΑ χωρίζεται σε πολλές κατηγορίες, από τις δύο βασικές. Είναι το δικό μας περιφερειακό πρόγραμμα της περιφέρειας και είναι τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, για έργα κυρίως, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα. Εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε με τον Πρωθυπουργό και τη μισή κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου και ασφαλώς αιτιολογούμε την κατάσταση. Η περιφέρεια Πελοποννήσου το 2019, μπαίνουμε στο 2020, δηλαδή είμαστε στο τέλος του προγράμματος, έχει απορρόφηση 21%. Κοιτάξτε, και έπρεπε να έχει πόσο, και Ευρωπαίοι, είναι εικονικό 40, αυτό να το πω έτσι. 40. Οι Ευρωπαίοι την απορρόφηση εξετάζουν και υπάρχει ζήτημα, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας σε λίγους μήνες θα πάει στις Βρυξέλλες για να διεκδικήσει παραπάνω χρήματα. Και βεβαίως είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι θα του πούν ότι δεν έχετε ικανότητα να καταναλώσετε αυτά τα οποία σας είχαμε δώσει στο προηγούμενο πρόγραμμα. Επομένως, έχουμε εθνικό καθήκον να προχωρήσουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Κοιτάξτε για το σε τι κινδυνεύουμε. Τα χρήματα να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Γιατί σας ακούω ότι θα χάσουμε χρήματα, θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι. Ακούστε. Υπάρχει κίνδυνο τα χρήματα να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα πάρουν άλλες περιφέρειες. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Και υπάρχει κίνδυνος, αν δεν προχωρήσουμε, τα 750 εκατομμύρια που θα μας δώσουν επιπλέον και για τις περιφέρειες και για τα Υπουργεία, να μην υπάρχει περίπτωση συμμετοχή για μας και για άλλους, γιατί έχουμε χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Θα μου πείτε, βρε αδερφέ, αυτό είναι μια διαπίστωση, μια κατάσταση, την οποία δεν αμφισβητεί κανένας. Άλλες περιφέρειες δηλαδή είναι καλύτερα από εμάς, έχετε τώρα την εικόνα. Άλλες είναι καλύτερα και κάποιες άλλες είναι στα ίδια επίπεδα με εμάς ή και χειρότερα. Λοιπόν, εμείς πάσχομαι στον τομέα της απορρόφησης. Μπορεί να έχουμε εντάξεις, μπορεί να έχουμε ακόμα και συμβασιοποιήσεις. Συμβασιοποιημένο είναι ένα έργο, σας λέω, Τζάνε Καλαμάκη. Συμβασιοποιημένο είναι. Αλλά η απορρόφηση την οποία έχει είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, η απορρόφηση πρέπει να μας ενδιαφέρει πέρα από την ποιότητα των έργων. Και πώς αυτά κάνουμε, τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Είμαστε 2,5 μήνες ήδη Περιφερειακή Αρχή. Έχω σε στρατηγικό επίπεδο κάνει συγκεκριμένα βήματα σε συνεργασία με τους ειδικούς υπαλλήλους που χειρίζονται αυτά τα προγράμματα.
Ασφαλώς σε επίπεδο πολιτικών κατευθύνσεων είναι συγκεκριμένες οι κατευθύνσεις για μεγάλα έργα, για ποιοτικά έργα σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης ή η δική σας? Δική μας. Είναι η δική μας πολιτική. Δεν μας λέει η κυβέρνηση το τι έργα να κάνουμε. Εμείς εισηγούμαστε στην κυβέρνηση γιατί πρέπει να συμπορευόμαστε με την κυβέρνηση. Προχθές πήγα στον κύριο Βορύδη, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε τα ζητήματα των φραγμάτων και των λιμνοδεξαμενών, κατά 80% τα προωθεί η κυβέρνηση. Με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το τεμαϊκό πρόγραμμα του Υπουργείου. Δεν είναι δυνατόν να μην συνεννοηθούμε ή δεν μπορούμε να μην συνεννοηθούμε με τον Υπουργό Υποδομών όταν μεγάλο έργο, μεγάλο τομέα των υποδομών της Πελοποννήσου τα χειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στενή συνεργασία και εγώ αυτή τη συνεργασία την έχω αποδείξει και με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στα χρόνια τα οποία υπηρέτησα εδώ ως δήμαρχος. Λοιπόν, για το επίπεδο του ΕΣΠΑ κάνουμε κινήσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση, κινήσεις συνεργασίας, διάχυσης πληροφορίας, συγκέντρωσης των ωφελουμένων, γιατί προσέξτε, η απορρόφηση είναι μια συνολική προσπάθεια. Ό,τι και να κάνουμε εμείς σε επίπεδο περιφέρειας, αν ο ωφελούμενος, δηλαδή ο Δήμαρχος, ο Δήμος, δεν δημοπρατεί σύντομα το έργο, δεν το παρακολουθεί, δεν λύνει προβλήματα, προφανώς καταλαβαίνετε δεν θα έχουμε απορρόφηση. Μήπως το γεγονός αυτό το ότι δεν ήμασταν καλά στα στοιχεία της απορρόφησης έφταιγε, να το πω έτσι, και μια απόσταση ή και μια απόκληση που υπήρχε μεταξύ περιφέρειας και Δημάρχων? Κοιτάξτε, ο στρατηγός είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται κυρίως. Δηλαδή, εγώ θα ευθύνομαι κυρίως εάν το ΕΣΠΑ πάει στα βράχια. Δηλαδή, δεν έχουμε την απορρόφηση που πρέπει. Πρέπει εγκαίρως να έχουμε τη συνεργασία που πρέπει με τους δημάρχους, την έχουμε. Πρέπει να βοηθάμε τους δημάρχους και να μην τους επιτιμούμε συνεχώς. Υπάρχουν μικροί δήμοι χωρίς τεχνικές υπηρεσίες, με σοβαρά προβλήματα. Το ποια είναι η κατάσταση στη δημόσια διοίκηση το ξέρουμε. Άρα συνεργαζόμενοι με συμβοήθεια, με αλληλεγγύη, με κατεύθυνση, με στήριξη των ωφελουμένων πρέπει να προχωρήσουμε. Και ασφαλώς και κάποιοι, γιατί έχουμε και κάποιους στους οποίους έχουν προσδιοριστεί αρκετά χρήματα για να λάβουν, οι οποίοι δεν προχωρούν τις μελέτες. Και αυτοί είναι μεγάλοι δήμοι. Κάνουμε μία προσπάθεια συνεννόησης. Αν αυτή δεν αποδώσει, κύριε Κανελόπουλε, το Μάιο θα τα πεντάξουμε τα έργα. Και θα πάρουμε τα χρήματα και θα τα δώσουμε. Απεντάχθηκαν τώρα έργα συγκεκριμένα, έτσι? Βεβαίως. Έγινε μία πρώτη προσπάθεια. Βεβαίως. Απεντάχθηκαν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να δημοπρατηθούν. Γιατί δεν είχαν ολοκληρωμένες μελέτες. Κάνουμε μία προσπάθεια τώρα να είναι οι μελέτες ολοκληρωμένες, ώστε τα έργα αυτά να επανενταχθούν. Το Μάιο πάντως είναι η τελευταία ευκαιρία για να εντάξουμε νέα έργα και το Μάιο θα εξεταστούν όλα τα έργα την αρχή και όποιο δεν προχωράει θα πενταχθεί. Τεχνικό προσωπικό υπάρχει, είναι δομημένη η περιφέρεια τώρα, θα λέει κανείς με το απαραίτητο δυναμικό στο να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο το θέμα του αριθμού του προσωπικού, είναι το θέμα ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, ότι το προσωπικό πρέπει να υποστηριχθεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Και αυτά τα οποία γίνονται με το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο προωθείται προς ψήφιση, δηλαδή να μπορούμε ανεμπόδιστα να προσφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα και να κάνουμε μελέτες. Ξέρετε, το πρόβλημα των έργων είναι κυρίως μελετητικό πρόβλημα. Νομίζω ότι θα επιληθούν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε προσωπικό. Και κυρίως και οι περιφέρειες και οι δήμοι χρειάζονται επιστημονικό προσωπικό. Προσωπικό εποπτείας. Πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία θέματα που κάνουμε εμείς, θα μπορούσαν να τα κάνει άριστα ο ιδιωτικός τομέας, με την προϋπόθεση ότι εμείς έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, τεχνικό, επιστημονικό, για να, με πάρκερ δηλαδή γνώσεων, για να μπορεί να ασκεί εποπτεία. Είπατε για το νέο νομοσχέδιο και θέλω λίγο να έρθω στα το κλειστένι. Τελικά, ο νόμος στην πράξη έφερε τα αποτελέσματα που επιθυμούσατε, τουλάχιστον τον υπηρετήσατε στην προεκλογική του διατύπωση. Μετά υπήρξαν και κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές ικανοποιούν αυτές που έχουν έρθει λοιπόν από τον κ. Εγώ Θεοδωρικά. Ξέρετε ότι και κατά την προεκλογική περίοδο και με προσωπικό κόστος, πολιτικό κόστος εννοώ, έλεγα το τι σημαίνει η απλή αναλογική. Και λυπάμαι, κύριε Κανελόπουλε, γιατί όλος ο κόσμος βλέπει ότι η απλή αναλογική είναι μια κατάσταση ακυβερνησίας. Γι' αυτό πάρα πολύ σύντομα πρέπει και θα γίνει αυτό να ξεφύγουμε με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στις εκλογές. Θα δείτε λοιπόν ότι θα θυμόμαστε αυτή την περίοδο,
την δημοτική ή την περιφερειακή, με πολύ κακές αναμνήσεις, διότι δεν μπορεί να διοικηθεί ένας θεσμός χωρίς ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης να έχει την πλειοψηφία στα δημοτικά ή στα περιφερειακά συμβούλια. Θα δεν μπορεί να επιβάλλει νομοθετικά το θέμα ή με διατάξεις. Δεν μπορεί περίπου να επιβάλλει την πολιτική του. Και ήταν μάλιστα και μια προβληματική απλή αναλογική, διότι αν ήθελαν να την εφαρμόσουν άδολοι, όπως λένε, εγώ είμαι αντίθετος απολύτως. Η απλή αναλογική είναι για τον παράδεισο. Δεν είναι για τις κοινωνίες των ανθρώπων. Έχουμε και αντίστοιχα παραδείγματα και από την Ιταλία και από άλλες χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσπαθώ και τώρα με το συγκεκριμένο σύστημα το οποίο έχουμε να έχω τις απαραίτητες εκείνες συνεργασίες και νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σε αυτό το τομέα. Έχω μια συνεργασία με τον κύριο Μπουντρούκα, το ξέρετε, σε πάρα πολλά θέματα, ιδιαίτερα στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Υπάρχει και μια συνεργασία κατά περίπτωση και με άλλες δυνάμεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά είναι προφανές, κύριε Κανελόπουλε, όπου δεν μπορεί να προχωρήσει για τους αντικειμενικούς λόγους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ποιοι είναι οι αντικειμενικοί λόγοι? Είναι τα κομματικά συμφέροντα. Ναι, στα περιφερειακά, για να ρωτήσω, συνεργασίες στα περιφερειακά, εσείς επιδιώξατε μετεκλογικά? Υπάρχουν τα κόμματα και τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα περιθώριο σε καθαρά αυτοδιοικητικά θέματα να προχωρήσουμε και να συνοηθούμε. Προφανώς, εγώ επιδιώκω τις συνεργασίες. Γι' αυτό φτάσαμε και στο επίπεδο συνεργασίας άριστο με τον κύριο Μπουντρούκα. Με τον κύριο Δέδε μιλήσατε, ήταν ένας άνθρωπος? Με τον κύριο Δέδε έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και είμαστε και σε συνεργασία σε πάρα πολλά θέματα, όπως να σας πω, ως παράδειγμα, τα νομικά πρόσωπα. Και είναι αρκετά και με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στην περιφέρεια, όπως είναι η Πελοπόννησο ΑΕ, όπως είναι η διαχείριση του λιγνητόσημου μέσω της αναπτυξιακής Αρκαδία, όπως είναι το TAP-TOC, είναι ζητήματα αυτά εξόχου ή αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Ασφαλώς συνεργαστήκαμε και συμπορευόμαστε. Αλλά μην περιμένετε να υπάρχει πλήρης ταύτιση σε όλα τα θέματα, ιδιαίτερα σε εκείνα τα οποία έχουν πολιτική διάσταση. Εμφυλοχωρούν δηλαδή πολιτικές επιδιώξεις ή κομματικές? Κάθε θέμα, κάθε περιφερειακό συμβούλιο είναι ασφαλώς καλύτερο από το προηγούμενο. Εγώ, όπως θα διαπιστώνετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προσπαθώ πάρα πολύ με σεβασμό προς όλους και προς τις ιδέες τους και χωρίς να αφίσταμαι των δικών μου ιδεών, να εκπέμπω ένα σεβασμό προς όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και, εν πάση περιπτώσει, να μην γίνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μια αρένα αντεκλήσεων, να μην συμβαίνουν πράγματα τα οποία εσείς οι δημοσιογράφοι επιδιώκετε να τα καταγράφετε. Εντάξει, και πέρα από το ότι αν επιδιώκει η δημοσιογραφία, νομίζω ότι έχουμε δει και έντονες αντιπαραθέσεις με εσάς, με τον κύριο Τατούλη. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί ο κύριος Τατούλης τον ρόλο του πλέον ως Περιφερειακός Συμβούλιος, αν το βλέπετε έτσι εσείς. Κοιτάξτε, ο κόσμος κρίνει και η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για αυτό το θέμα. Φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από την άλλη πλευρά, ενώ του προηγούμενου Περιφερειάρχη, ότι έχει χάσει τις εκλογές ή δεν το έχει αποδεχθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο χρόνος που τα κατρέβει όλα αυτά, κύριε Κανελόπουλε. Ξέρετε, η κυβέρνηση, όταν βλέπει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κάποια μείζωνα ζητήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προσφεύγει στη Βουλή, η οποία ψηφίζει νόμους, ώστε να μας διευκολύνει να προχωρούμε θέματα και να παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες έχει ανάγκη ο λαός. Έτσι, μόνιμες παρεμβάσεις με νομοθετικές διατάξεις από εδώ και πέρα. Το απεύχομαι, αλλά προφανώς το Περιφερειακό Συμβούλιο ή και τα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί είναι πάρα πολλοί περιφερειάρχες και δήμοι οι οποίοι δεν έχουν πλειοψηφία, πρέπει αυτό να το συνυπολογίσουν, δηλαδή ότι η ενδυνάμωση των Περιφερειακών Συμβουλίων ή η δυνατή παρουσία των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεννόηση στα πλαίσια της απλής αναλογικής. Πάντως βλέπουμε συζητήσεις γίνονται. Διαφορετικά πρέπει να λειτουργήσουμε, πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο. Προφανώς, αλλά βλέπουμε ότι οι συζητήσεις που γίνονται είναι, δεν θα πω, σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε παρεμβάσεις για πολλή ώρα σε όλα τα θέματα κτλ. Δεν ξέρω αν βγαίνει αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν είναι. Και αν θα ακολουθεί και μια αλλαγή κανονισμού του λειτουργίας. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει άλλα συλλογικά όργανα. Ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή και τη Βουλή ή τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εμείς οι Έλληνες έχουμε το χαρακτηριστικό να μιλάμε περισσότερο από όσο πρέπει, να είμαστε φωνακλάδες. Θεωρώ όμως ότι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουν φτάσει οι σχέσεις στο μη παρέκει. Σε ανθρώπινο επίπεδο υπάρχουν σχέσεις
συζητάμε και κατά τα διαλύματα και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός αυτές οι σχέσεις θα βελτιώνονται, διότι πρέπει να λειτουργήσουμε, να παράξουμε ένα αποτέλεσμα. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο γι' αυτό και θεωρώ με αυτό το σύστημα θα πορευτούμε 4 χρόνια και εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Υπάρχει για συνεργασία με την παράταξη του κ. Τατούλη. Υπάρχει σε επίπεδο ουσιαστικό, έτσι, σε επίπεδο θεμάτων. Να σας πω εγώ ότι σε πάρα πολλά ζητήματα έχω προτείνει να είναι στις Επιτροπές Παραλαβής Περιφερειακή Συμβούλη του κ. Τατούλη. Όταν, ας πούμε, ένα έργο έχει φτάσει στο 90% και το έχει παραλάβει μια συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία είναι από στελέχη του κ. Τατούλη, λέω να μην αλλάξουν, να παραμείνει ο κ. Στάδε στην επιτροπή και να ολοκληρωθεί η παραλαβή του έργου. Είναι ένα δείγμα καλής θέλησης προς την άλλη πλευρά. Αλλά τι να σας πω, όταν φέρουμε προς ψήφιση την απόφαση, η οποία έχει λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Επικυρίου του προηγούμενου Περιφερειάρχη, την ίδια απόφαση, η οποία έπεσε για τυπικούς λόγους. Καλύπτουμε αυτούς τους τυπικούς λόγους και τη φέρουμε προς ψήφιση. Και καταψηφίζεται. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνετε ότι παίζονται παιχνίδια παραταξιακά, κομματικά, προσωπικές βλέψεις. Αλλά ας τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Τα ξεπερνάει η ζωή. Εγώ, επειδή η ευθύνη είναι και κυρίως αυτούς που ασκούν τη διοίκηση, δηλαδή σε εμάς, έστω και αν δεν έχουμε πλειοψηφία, πρέπει να κάνουμε τα βήματα εκείνα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μου λέτε ότι έχω κάποιες στιγμές έντασης με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη. Υπήρξαν. Βεβαίως. Γιατί εγώ δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο, ούτε ανέχομαι να μου πούνε, όπως λέει συνήθως, σε πήρε από το χέρι ο Α ή ο Β. Κανένας δεν με πήρε από το χέρι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο καθένας έχει τις ιδεολογικές του αναφορές από αυτούς που είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχε στήριξη από αντίστοιχους φορείς, ενώ ιδεολογικούς και πολιτικούς. Και ο κύριος, ο προηγούμενος Περιφερειάρχης, το 10 είχε στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, το θυμόμαστε. Το 14 και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν μπορεί να λέγει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκλεγεί 3 φορές από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος Καλαμάτας με μια διαδρομή 25 χρόνων στην αυτοδιοίκηση ότι τον πήρε κάποιος από το χέρι και τον έστησε, ενώ αυτός, ξέρω εγώ, ό,τι λέει για τον εαυτό του. Αυτά δεν γίνονται πιστευτά, ούτε και είναι ανεκτά. Αλλά σας λέγω ότι εγώ και στην πιο σκληρή αντιπαράθεση χρησιμοποιώ τις λέξεις με τέτοιο τρόπο που να μην πληγώνουν τους αντιπάλους, να μην δημιουργούν δηλαδή ερεθίσματα για ακραία αντιπαράθεση. Στο γεγονός και τις αναφορές ότι οικειοποιήσετε έργα της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Κοιτάξτε, γι' αυτό έχω απαντήσει. Εμείς τα χρήματα δεν τα φέραμε από το σπίτι μας. Ακούστε, ούτε του πατέρα μας και της μάνας μας είναι. Τα χρήματα είναι του ελληνικού λαού ή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Και προφανώς με τα χρήματα αυτά κάνουμε κάποιο έργο. Και το έργο αυτό πρέπει να έχει μια συνέχεια. Αν έχουμε ένα δρόμο, ας πούμε, ο οποίος έχει φτάσει στη μέση, ο δρόμος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί. Η μία δράση η οποία έχει φτάσει στη μέση και έχει ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή, αλίμονο, δεν την πετάμε στα σκουπίδια, αυτή η δράση πρέπει να ολοκληρωθεί. Τι να λέμε, ας πούμε, ότι ο δρόμος Α, εγώ θα το πω όταν ο δρόμος δίνεται στην κυκλοφορία ή κάτι το οποίο έχει γίνει. Η πολιτική μας αντιπαράθεση είναι για το πώς χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρήματα τα προηγούμενα χρόνια. Για μικροέργα, για μικροπαρεμβάσεις, για την ψηφοθυρική πολιτική, για άσκηση μια πολιτικής η οποία αποβλέπει αποκλειστικά στο τζάκι μας, στο πολιτικό μας συμφέρον, στην εκλογή των παιδιών μας, στη στήριξη των φίλων μας. Τι ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από την αρχή και χαίρομαι για το γεγονός ότι εγώ σε αυτές τις θέσεις μου κερδίζω ακροατήριο όλο και περισσότερο και μεταξύ των υπαλλήλων της περιφέρειας, οι οποίοι βλέπουν πρωτόγνωρα πράγματα όσον αφορά την άσκηση διοίκησης. Δηλαδή, δεν έχουμε πελάτες εμείς έξω από το γραφείο του Περιφερειάρχη. Εγώ κουβεντιάζω μόνο με τους δημάρχους, μόνο με τους Μητροπολίτες, κουβεντιάζω θεσμικά με τους επικεφαλείς, στον χρόνο τον οποίο θέλουν. Υπάρχει χρόνος για να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά και, εν πάση περιπτώσει, έχω μια συμπεριφορά απολύτως θεσμική. Και προφανώς δεν με ενδιαφέρει ούτε η επόμενη μέρα, ούτε ξέρω ότι όλα αυτά τελικώς δεν αποδίδουν. Όταν θα κάνεις τη δουλειά σου, νομίζω ότι ο κόσμος το εκτιμά. Είπατε κάτι νωρίτερα για τα απορρίμματα. Παρατράβηξε η υπόθεση. Πότε θα τελειώσει το θέμα, πότε θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή? Ναι. Επαναλαμβάνω, είμαστε μία περιφερειακή αρχή 2,5 μηνών.
μια περιφερειακή αρχή η οποία δεν έχει πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω το 1/3 των συμβούλων. Και το θέμα αυτό θα είχε πάρει το δρόμο του αν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζονταν η απόφαση η οποία είχε ψηφιστεί στα προηγούμενα Περιφερειακά Συμβούλια. Η ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη, η πρόταση, η οποία δεν πέρασε τότε για τυπικούς λόγους. Λοιπόν, στις προσεχείς ημέρες θα περάσει το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή και θα ακολουθήσει το δρόμο του. Έχω βάλει ένα στοίχημα για το 2020. Πιστεύω θα είναι μια χρονιά που θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών, να μαζέψουμε τα σκουπίδια, διότι χωρίς το μάζεμα των σκουπιδιών, με την περιφέρεια Πελοποννήσου απέραντο σκουπιδότοπο, είναι κωμικό να μιλάμε για ανάπτυξη, για τουρισμό, για πολιτισμό, για την εικόνα στους φίλους μας. Δηλαδή, μέσα στο 20 θα ξεκινήσει το εργοστάσιο, τα εργοστάσια μάλλον. Ξέρετε ως δημοσιογράφος πάρα πολύ καλά το τι συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι με γάμους που είχαν οργανωθεί από το εξωτερικό και εδώ στη Μεσσηνία, αναφέρομαι στην περιοχή της Δυτικής Μάνης και στο Πορτοχέλη, εκεί να δείτε πράγματα. Ακυρώθηκαν γάμοι, εξευτελιστήκαμε στο εξωτερικό, διότι περί εξευτελισμού πρόκειται. Μια χώρα, μια περιοχή να μην μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια της, και χώρα καλά τα λέω, γιατί η Αθήνα έχει ίσως και η Αττική μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι η Πελοπόννησο, παρότι το κρύβουν. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσουμε. Όταν έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία η οποία παράγει αεροπλάνα, μια Τουρκία η οποία παράγει αεροπλανοφόρα, μια Τουρκία που έχει λύσει όλα τα καθημερινά της προβλήματα σε σημαντικό βαθμό και έχει αυτό το βηματισμό, αλλά και σχεδόν όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μας έχουν ξεπεράσει σε πάρα πολλά πράγματα. Διαχείριση σκουπιδιών γίνεται και στη Βόρεια Μακεδονία, γίνεται και στη Βουλγαρία. Δεν το λέω με καθόλου υποτιμητικό τρόπο. Εμείς δεν μπορούμε να αδερνόμαστε για αυτό το θέμα. Και το ακριβότερο σκουπίδι είναι αυτό που δεν μαζεύεται, κύριε Κανελόπουλε, διότι έχει επιπτώσεις πάρα πολλές. Σας λέω λοιπόν, μέσα στο 2020 και καλώ σε συστράτευση σε αυτή την προσπάθεια, θα μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Μπορεί να μην έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα εργοστάσια, αλλά θα τα μαζεύουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα κάνουμε ντεπό για να γίνει διαχείριση όταν θα λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Γιατί δεν ακολουθήσατε μια λογική επαναδιαπραγμάτευση ό,τι αφορά τα δεδομένα της σύμβασης? Θα σας πω. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, διότι έχει υπογραφεί μια σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπογραφεί μια σύμβαση η οποία υπακούει σε ένα διεθνή διαγωνισμό, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχουν δοθεί γύρω στα 68 εκατομμύρια ευρώ, που κινδυνεύουμε να τα χάσουμε αν πάμε σε άλλες διαδικασίες. Η επαναδιαπραγμάτευση θα γίνει. Σας βεβαιώνω γι' αυτό και κρατήστε το. Υπάρχει και η δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης, ώστε να βοηθήσουμε, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, να πάμε με μειωμένο κόστος. Το τι έχει γίνει με τα σκουπίδια και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να τα πούμε μετά, διότι υπάρχουν και επί της ουσίας ζητήματα, αλλά λέγω, πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την προσπάθεια, με αυτή την ιστορία. Αν κάνουμε τώρα πίσω, θα μιλάμε για απώλεια χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 5-6 χρόνια συζητήσεων πάλι, και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει κανείς. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να σας πω λίγο στο θέμα που έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Μοιάζεται και κατηγορείται ορισμένες φορές ότι αποτελείται και το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, σαν περιφερειάρχης εννοώ, όχι σαν άτομο. Πόσο είναι αυτή η πολιτική κατάσταση και αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση? Γιατί για το θέμα της ΔΕΗ είπατε ότι είσαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης, είπατε ότι είσαστε υπέρ μιας αναδιοργάνωσης και συμφωνείτε με το νομοσχέδιο. Οι περιφερειάρχες τελικά εφαρμόζουν την πολιτική της κυβέρνησης? Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο για τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, με το λιγνίτι πρέπει να τελειώσουμε. Τώρα και να είχαμε λιγνίτι στη Μεγαλόπολη, που δεν έχουμε. Η Μεγαλόπολη δεν έχει λιγνίτι. Άλλο, πάντως. Ακούστε. Έχει λιγνίτι αν λειτουργούν οι δύο μονάδες για 10 χρόνια. Αν λειτουργεί η μία μονάδα για 5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τότε που υπάρχει το όριο, το 28. Για τη Μεγαλόπολη πρέπει να δούμε άλλους τρόπους, ώστε να κρατήσουμε την κοινωνία, να κρατήσουμε τον κόσμο, και υπάρχουν οι άλλοι τρόποι, κύριε Κανελόπουλε. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Η ΔΕΗ οφείλει 26 εκατομμύρια ευρώ που δεν τα έχει δώσει. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάρα πολύ σύντομα θα συναντηθώ με τον κύριο Χατζηδάκη να δούμε μαζί με τη Δυτική Μακεδονία τι πρέπει να κάνουμε, γιατί οφείλουμε να κάνουμε πάρα πολλά για τη Μεγαλόπολη. Και το εννοώ αυτό. Αλλά
σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται μάχονται για τις θέσεις εργασίας, είναι πολύ καλό να μαχόμαστε για τις θέσεις εργασίας και να τις αυξάνουμε. Μήπως είναι ήδη που όταν τέθηκε το ζήτημα να πάρουμε το λιγνίτη από τη Μεσσηνία, το θυμόσαστε, και να τροφοδοτήσουμε τις μονάδες της Μεγαλόπολης, μπήκαν μπροστά. Λοιπόν, δεν έχει λιγνίτη η Μεγαλόπολη. Ή θα βρούμε από κάπου αλλού να πάμε το λιγνίτη στη Μεγαλόπολη, ή θα τελειώσουμε και θα αρχίσουμε να μιλάμε για μονάδες φυσικού αερίου, για φωτοβολταϊκά και το τι πρέπει να κάνουμε για αυτή την κοινωνία. Γιατί έχει υποχρέωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση να την βοηθήσει. Τι θα κάνετε, εγώ παρόν στις κινητοποιήσεις δεν σας είδα πάντως δίπλα στον κόσμο. Εγώ δεν μετέχω σε κινητοποιήσεις, κύριε Γιαννουλόπουλε. Δεν μετέχω. Εντάξει, αυτά εγώ συνδικαλισμό ως περιφερειάρχης δεν πρόκειται να κάνω. Δεν πρέπει να είμαι ούτε με τον Άννα, ούτε δεν μπορεί να είμαι μαζί και με τον Άννα και με τον Καϊάφα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη Μεγαλόπολη. Γιατί γνωρίζω και την ιστορία της, γνωρίζω ότι επομίστηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, πάρα πολύ κάπνα, αρρώστιες, προβλήματα για να μας δίνει ρεύμα. Και βεβαίως η Μεγαλόπολη έδωσε δουλειά και σε Καλαματιανούς και σε Μεγαλοπολίτες και σε Γορτίνιους και Τριπολιτσώτες. Μας τέλειωσε ο Λιγνίτης. Τι να κάνουμε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να γίνει ένα master plan ανάπτυξης. Υπάρχουν εκεί χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί και πρέπει να αξιοποιηθούν. Όπως είναι το Tap Talk, σας λέω ως παράδειγμα, ή όπως είναι το λιγνητόσημο. Μας οφείλει δε 26 εκατομμύρια. Ξέρετε, κύριε Κανελόπουλε, ότι δεν τα διεκδίκησε κανείς. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν λοιπόν. Και να σας πω και το τελευταίο. Χθες συζητώντας με τον κύριο Καραμαλή, βάλαμε ως στόχο την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ σύνθετο όμως και. Για τη διασύνδεση της Αρκαδίας. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τη διασύνδεση της Αρκαδίας με την Ηλία. Και για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει την ιδεολογική μου ταυτότητα. Και ποτέ δεν έχω απαρνηθεί. Την άποψη ότι στηρίζω την προσπάθεια την οποία κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Ασφαλώς έχω μία υποχρέωση ως πολίτης, πολλά ζητήματα να τα κρίνω, να τα αναφέρω πάντοτε με τον τρόπο που πρέπει, αλλά σας θυμίζω το εξής για τον ψόγο που μου επιρρύπτουν μερικοί, ότι εγώ με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως Δήμαρχος Καλαμάτας είχα συνεργαστεί πάρα πολύ στενά, οφείλω χάρη για πάρα πολλά χρήματα τα οποία μου έδωσαν και επιλογές σε έργα του Δήμου Καλαμάτας και αυτό το έλεγα και προεκλογικά και το λέγω σε κάθε ευκαιρία. Η δουλειά του αυτοδιοικητικού είναι πρώτα απ' όλα να συνεργάζεται για το καλό του θεσμού και του τόπου τον οποίο εκπροσωπεί. Με την κυβέρνηση τη σημερινή έχω και ιδεολογική σχέση διότι πιστεύω βαθύτατα ότι η οικονομική πολιτική ο φιλελευθερισμός είναι η οικονομική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τη χώρα μας να βγει από το αδιέξοδο, το οικονομικό. Διότι δεν έχουμε βγει ακόμα και στενοχωρούμε ότι αρχίζει να κυριαρχεί ένα κλίμα ότι τελειώσαμε, βγήκαμε από τα μνημόνια, άρα έχουμε αρκετά χρήματα να κάνουμε συνδικαλισμό και να ζητάμε όλο και περισσότερα όλοι. Ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο εργαζόμενος. Δεν βγήκαμε. Οφείλουμε, χρωστάμε, είμαστε σε βηματισμό εξόδου, έχουν γίνει πολλά βήματα και από την προηγούμενη κυβέρνηση για την έξοδο της χώρας από την κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Νομίζω ότι εξήγησα το τι είναι η συνεννόηση και θεωρώ και τον ψόγο υπερβολικό προς το πρόσωπό μου, διότι εγώ ποτέ δεν δίστασα όταν είχα μια διαφορετική άποψη να την εκφράζω. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για το μεταναστευτικό. Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Ναι, τι κάνει και τι πρέπει να κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, επειδή ακούω πάρα πολλά και δεν ακούω προτάσεις, εγώ θα σας πω την άποψή μου και την γενική και την ειδική. Λοιπόν, η χώρα μας αντιμετωπίζει έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή και να το ξέρουν οι συμπολίτες μας. Έναν πόλεμο χωρίς όπλα. Με ανθρώπους δύστυχους, με ψυχές απελπισμένες, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, σε αυτό τον πόλεμο όπου χρησιμοποιούνται άνθρωποι, τους πρόχνουν, τους στέλνουν. Τον πόλεμο αυτό τον κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος, πρώτα απ' όλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για την αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση και το κυριότερο, πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι βαθύτατα ανθρωπιστική. Διότι πάντοτε ο Έλληνας είχε αυτή την ανθρωπιστική διάθεση, τη βοήθεια και την αλληλεγγύη προς τον δύστυχο συνάνθρωπο. Επειδή τυχαίνει κάθε δύο μήνες να συναντιέμαι με τον Πρωθυπουργό και την μισή κυβέρνηση, περίπου στο Μαξίμου, σας λέγω το εξής, ότι η θέση μας ως περιφερειακών είναι ότι εμείς
Προφανώς στηρίζομαι την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να βουλιάξουν τα νησιά μας. Ξέρετε, στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, τα προβλήματα είναι τεράστια. Πρέπει να υπάρχει και η βοήθεια της υπηρωτικής χώρας προς τα νησιά πρώτα απ' όλα. Αλλά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για τη διαμήραση αυτών των δύστεχων ανθρώπων πρέπει να προϋπάρξει η συνεργασία με το Δήμο. Δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα, αλλά ο Δήμαρχος, ακούστε, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δώσει νερό, να μαζέψει τα σκουπίδια, να λύσει προβλήματα υγείας, να δώσει τη βοήθεια που πρέπει ώστε να ζουν οι μετανάστες με έναν ανθρώπινο τρόπο. Πρώτα απ' όλα. Όμως συναντήθηκε με τους περιφερειάρχες και ζήτησε. Όχι. Εμείς ό,τι μας ζήτησε ο Πρωθυπουργός το κάναμε. Λέμε, μας είπε, εμείς τι είπαμε στον Πρωθυπουργό, θέλουμε να κάνετε μια ισοκατανομή του πληθυσμού αυτού σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ένα. Θέλουμε να υπάρξει μια πολιτική διαφύλαξη των συνόρων. Δύο. Πρέπει να υπάρξει η κυβερνητική υποστήριξη, εννοώ οικονομική. Τα χρήματα τα οποία ρέουν και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολλά. Δέστε τι γίνεται με τη ΜΚΟ. Μια σοβαρή πολιτική, γιατί ξέρετε, ο κόσμος αντιδρά σε όλη αυτή την κατάσταση, διότι περίπου υποψιάζεται ότι και η κυβερνητική πολιτική δεν θα είναι τέτοια ώστε να υποστηρίξει την αντιμετώπιση προβλημάτων που πραγματικά υπάρχουν. Και να. Δεν μπορεί να είναι κανένας αντίθετος σε έναν φόβο ο οποίος εκφράζεται από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, χθες όμως στην Ισπανία είδαμε κάποιες σκηνές οι οποίες προβληματίζουν σε κοινωνικό επίπεδο. Συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση ότι θα γίνει κατανομή, θα γίνει ισοκατανομή σε όλη τη χώρα, ότι θα υπάρξει πολιτική συγκεκριμένη για τη διαφύλαξη των συνόρων, ότι θα προωθηθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία. Όσοι έρχονται εδώ πέρα, οι οποίοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις της προσφυγιάς, πρέπει να επιστρέφουν πίσω. Είναι ζητήματα ότι το άσυλο θα τελειώνει η ιστορία του ασύλου σε πάρα πολύ λίγο χρόνο και ότι εμείς οτιδήποτε μας ζητηθεί ως συμβοήθεια και αλληλεγγύη θα το δώσουμε. Και βεβαίως θέλουμε τα παιδιά και να έχουν μόρφωση που έρχονται εδώ, ιδιαίτερα τα αδύνατα μέλη, οικογένειες κλπ. Να υποστηρίζονται και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η Ελλάδα ως πέρασμα τη θέλουν. Αυτό έγινε και το 2015, ως πέρασμα προς την Ευρώπη. Και βεβαίως υπάρχει και από εμάς ομόφωνα το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιτέλους πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική, μεταναστευτική πολιτική και κάποιες χώρες δεν μπορεί να το έχουν γυρίσει στο κλέφτικο. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η επίθεση είναι και προς την Ευρώπη. Όχι μόνο προς την Ελλάδα. Κλειστή δομή στην Πελοπόννησο θα γίνει. Να ρωτήσετε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι γνωρίζετε. Υπάρχει κλειστή δομή στην Πελοπόννησο, υπάρχει στην Κόρινθο. Το ξέρετε. Θα εδώ και πολλά. Και άλλη κλειστή δομή αυτό. Και να σας πω κάτι. Δηλαδή, ότι η Πελοπόννησο. Να δημιουργηθεί άλλη μια επειδή κλειστή δεν δομή. Το ξέρουμε εδώ στη Μεσσηνία, η Πελοπόννησο έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος τα τελευταία χρόνια. Είχαμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από το στρατόπεδο της Κορινθού. Έχουμε στην Τρίπολη εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες φιλοξενούνται σε σπίτια ύστερα απόφαση του Δημάρχου του κ. Παυλή και του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε επίσης εκατοντάδες οικογένειες στην περιοχή της Αργολίδας σε ξενοδοχεία. Δεν ήταν έξω η Κόρινθος από αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως τώρα στην Τρίπολη, μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν με το στρατόπεδο το οποίο πέρασε στην περιφέρεια και στον Άφλιο με το στρατόπεδο που πέρασε και πάλι στην περιφέρεια για να κάνει διοικητικά κέντρα, αυτοί οι χώροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κλειστή δομή. Υπάρχει το στρατόπεδο της Καλαμάτας. Κοιτάξτε, το στρατόπεδο της Καλαμάτας είναι ένα στρατόπεδο που είναι μέσα στην πόλη. Και πρέπει να ξέρετε ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα σε χώρους που είναι μέσα στις πόλεις, με σχολεία δίπλα κλπ. Η περιφέρεια δηλαδή δεν έχει κάποια άλλη ενημέρωση, μόνο η Δήμη. Δηλαδή. Σας λέγω ειλικρινά ότι παρότι συζητώ καθημερινά με κυβερνητικούς αξιωματούχους, δεν μου έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά ότι αν πρόκειται να γίνει κάτι, το τηλέφωνο θα σηκώσουν πρώτα απ' όλα στο Δήμαρχο, όπου πρέπει να συζητήσουν τις δυνατότητες για τα σκουπίδια, για το νερό, δεν το για αυτό τα σχολεία. Δεν άκουσα τον κύριο Δούκα χθες που αντιδρούσε. Τουλάχιστον σε επίπεδο Δημοτικό Συμβουλίο, ότι είναι αντίθετο σε. Ο κύριος Λούκας είναι σοβαρός άνθρωπος. Από ό,τι γνωρίζω. Υπήρξε μια μεταφορά, έτσι. Έγινε μια μεταφορά οικογενειών σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε, κύριε Κανελόπουλε, τα δωμάτια των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούνται χρηματοδοτούνται με ένα ποσό της τάξης των 50 ευρώ περίπου. Και έξω από αυτά υπάρχει και η διατροφή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι μια στήριξη
οικονομική ενός ξενοδοχείου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ, κοιτάξτε, αυτά τα οποία λέτε για τους φόβους δεν τα ξεπερνώ. Ένας κόσμος μπροστά σε αυτή την κατάσταση, όταν βλέπει και τις σκηνές από τη Μόρια και όλα αυτά που εξελίσσονται στα βουνά σου, στα νησιά σου, λέει και εδώ τα ίδια θα έχουμε. Τα ίδια θα έχουμε, αυτή την κατάσταση θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά είμαστε φιλόξενος λαός και είναι, είμαστε... Είναι λογικά όλα αυτά. Το φιλόξενος και το ανθρωπιστής να μην μένει σε θεωρητικό επίπεδο, παρακαλώ. Και η υπηρετική χώρα στις δυσκολίες που έχουν τα νησιά μας σήμερα πρέπει να συμβάλλει. Αλήθεια, τι άλλη πρόταση υπάρχει μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Τι άλλη πρόταση έχουμε? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό? Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ήμουν δήμαρχος πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη. Όποιος ήρθε τον φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο. Το ξέρετε αυτό. Είχαμε ανοίξει επάνω το κτίριο που είναι δίπλα στο διοικητήριο. Χρησιμοποιήθηκε η κατασκήνωση. Φιλοξενήσαμε ακόμα και άρρωστους. Έφυγαν και ξέρω πολλοί από αυτούς αναφέρονται ευγνωμόνως για την βοήθεια την οποία εισέπραξαν από την πόλη της Καλαμάτας. Δεν έπαθει πολύ κάτι. Λοιπόν, θετική ήταν η προσπάθεια και η συμβολή της σε αυτό το πρόβλημα. Το κλείνω αυτό το ζήτημα και έρχομαι λίγο στα των υποδομών, τα οποία ουσιαστικά τα δείξατε σήμερα κατά πολύ, θα έλεγε κανείς, στην συζήτηση. Υποδομές είναι το βασικό στοίχημα της περιφέρειας. Το λέω αυτό γιατί για δρόμους μιλάμε, δρόμους δεν έχουμε ακόμα. Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε, λυπάμαι για το γεγονός, είμαι μεγάλος πλέον, ότι θυμάμαι όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την εποχή των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Από τη δεκαετία του 80 δηλαδή. Θυμάμαι και το τι γράφονταν τότε για το δρόμο Πύργο Πάτρα, όπου έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι. Και βεβαίως μετά από 20 χρόνια ζητάγαμε νέο δρόμο, γιατί τέτοιο δρόμο που φτιάξαμε, τη Σκοτόστρα, με τα ευρωπαϊκά χρήματα, εμείς τον σχεδιάσαμε τον δρόμο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, 30 τόσα χρόνια, με 5 ΕΣΠΑ, χρήματα δηλαδή ευρωπαϊκά, η Πελοπόννησος έχει ένα από τα χειρότερα οδικά δίκτυα στην Ελλάδα. Τι θα γίνει? Πας ακόμα από την Καλαμάτα στην Μονεμβάσια σε 4 ώρες. Για το πόρτο χέλι, όπως πήγαινες πριν από 30 χρόνια περίπου. Εννοώ από τον Άφλιο μέχρι το πόρτο χέλι. Για την Πύλο τα ίδια. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε κάποτε, να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο. Χωρίς βελτίωση του οδικού δικτύου να μην περιμένουμε ανάπτυξη, ιδιαίτερα τουριστική ανάπτυξη, και το οδικό δίκτυο για μένα είναι ένα στοίχημα. Όχι θεωρητικό. Θέλω από φέτος το καλοκαίρι να έχει αλλάξει η εικόνα του οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο. Πώς γίνεται τι αυτό? Έχουμε τώρα? Έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο που έγινε με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Να είναι καλά ο Σουφιάς, ο οποίος με κόπους και βάσανα και επιθετικότητα έλυσε αυτό το θέμα και μπορούμε και πορευόμαστε γρήγορα και εύκολα. Μεγάλα έργα σε επίπεδο εθνικού δικτύου, πέρα από τον αυτοκινητόδρομο και επαρχιακού δικτύου, δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, του χρόνου το καλοκαίρι, αυτό το οποίο υπόσχομαι είναι να έχω βελτιώσει το οδικό δίκτυο, να το έχω σηματοδοτήσει κατάλληλα, ιδιαίτερα η οριζόντια σήμανση, αυτό που λέμε διαγραμμίσεις, να έχει τις κατάλληλες πινακίδες. Έχω δώσει τις σχετικές οδηγίες. Τα χρήματα έχουν μοιραστεί κατάλληλα. Η Μυσσηνία είχε ένα ζήτημα, τους έδωσα χρήματα από το κέντρο, ώστε ζητήματα τα οποία κατά κόρον έχετε θίξει, όπως είναι η νέα είσοδος και τα ατυχήματα. Ξέρετε, η νέα είσοδος είναι περιφερειακή ευθύνη. Έτσι. Ο δρόμος προς το νοσοκομείο, ο δρόμος προς τη Μεσίνη, τα σύρματα που πρέπει να μπουν άμεσα στην Αλαγωνία και στην Πολιανή, όπου τραυματίζεται και σκοτώνεται ο κόσμος. Πέφτουν τα βράχια εξαιτίας και των αγριογούρουνων, κυρίως, που κινούνται στις περιοχές αυτές. Ο δρόμος προς τη Μάνη πρέπει να βελτιωθεί. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έρχεται το Γήθιο, η ξενοδόχη του Γήθιου, η ξενοδόχη της του Λαγωνικού κόλπου από εκεί και ζητούν κάτι επιγόντως τη βελτίωση του δρόμου της Μάνης για να μειωθεί ο χρόνος πρόσβασης προς το αεροδρόμιο. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα. Χαίρομαι για το γεγονός ότι ίσως από φέτος να έχουμε την ανάπτυξη των υδατοδρομείων που θα μας λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Η Καλαμάτα, η Πύλος έχουν υποβάλει αιτήματα. Το θεσμικό πλαίσιο πλέον είναι εξόχως ελκυστικό για τη λειτουργία των υδατοδρομείων. Τώρα, συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να το πω πιο συγκεκριμένα. Αρχαία Μεσίνη. Αρχαία Μεσίνη θα
ενταχθεί στο ΠΕΠ το 2020, ο δρόμος Λάμπαινα αρχές Μεσίνης. Και μελετιέται, στέλνω στην κυβέρνηση για μελέτη και ο δρόμος Λάμπαινα ακόμα Σαρφαρών. Θα μπει και αυτό. Μελέτη. Μελέτη για το επόμενο ΕΣΠΑ. Λάμπαινα αρχαία Μεσίνη. Μάλιστα. Είναι κρίσιμο ζήτημα στον κόμβο, στον κόμβο των Αρφαρών να υπάρχει σήμανση προς Λάμπαινα, όπου ο χρόνος θα είναι 5 λεπτά. Πολύ πιο μικρός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία, Καλαμάτα Ριζόμυλος. Πού καταλήξατε με τον κύριο Καραμαλή? Κοιτάξτε, καταλήξαμε στο εξής. Ότι σε πολιτικό επίπεδο οι αποφάσεις θα ληφθούν και θα ανακοινωθούν από τον κύριο Καραμαλή κατά την κάθοδο του στην Καλαμάτα. Ο κύριος Καραμαλής είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τον έχετε δει και στα διάφορα πάνελ. Μετράει τις κουβέντες του. Ακούει τις διάφορες απόψεις. Ναι, επειδή έχουν βγει μια σειρά από προτείνεται, τύπου, ακούμε τους υπηρεσιακούς. Ακούστε. Δεν προτείνεται, κύριε Κανελόπουλε, κανένας δρόμος Καλαμάτα Ριζόμυλος. Προτείνεται δρόμος Αεροδρόμιο Ριζόμυλος ή Κόμβος Μωρέα Ριζόμυλος ή Γέφυρα Άρη εδώ στο Ασπρόγωμα Ριζόμυλος. Η Καλαμάτα είναι έξω από αυτή τη διαδικασία. Η πόλη από την οποία ξεκινούν ή φτάνουν το 70 ή το 80% των οχημάτων από Κορώνη και Πύλο, η πόλη αυτή πώς θα διασύνδεθε? Δεν υποδέχεται τα αυτοκίνητα αυτά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ακούστε, επειδή κάναμε και για μακρύ χρόνο κουβέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω να σας πω το εξής, ότι εγώ δεν είμαι της πολιτικής του μαύρου ή του άσπρου. Το έχω ξεκαθαρίσει. Να. Αν η κυβέρνηση επιλέξει να κάνει ένα κουτσό δρόμο, εγώ δεν θα είμαι αντίθετος. Δεν λέω ή όλα ή τίποτα. Αλλά θα είναι έγκλημα για την πόλη της Καλαμάτας να μείνει έξω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο σκοπός μας με αυτό το δρόμο είναι να ενοποιήσουμε τις τουριστικές μονάδες από την Καλαμάτα μέχρι την Κορώνη και μέχρι την Πύλο. Και να μην ξεχνάμε και την Κορώνη με τα προβλήματα τα οποία έχει ο δρόμο Τζάνε Καλαμάκη. Και δεν αναφέρομαι σχεδόν καθόλου την Κορώνη. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε, κύριε Κανελόπουλε, στο ξενοδοχείο του Λίτρα ως παράδειγμα? Ένα ξενοδοχείο που το ξέρετε στην Μπούκα από αγροτικούς δρόμους υπό τα άλλα ξενοδοχεία. Και δεν μιλάμε για παραθαλάσσιο δρόμο, μιλάμε για δρόμο που είναι σε ευθεία 500-700 μέτρα από τη θάλασσα. Δεν σου αφήνει μια κρίσιμη ζώνη για την τουριστική ανάπτυξη. Εν πάση περιπτώσει, αν η επιλογή του πάνω δρόμου που γίνεται για οικονομικούς λόγους, και είναι κρίμα ότι γίνεται αυτό για οικονομικούς λόγους, δεν είναι λεφτά όμως και τσετέπα, αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε. Αυτό θα το δούμε αν, επειδή το ερευνάμε, επειδή υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτεί μόνο τον πάνω δρόμο. Και γιατί δεν χρηματοδοτεί τον κάτω και χρηματοδοτεί μόνο τον πάνω? Αυτά αφήστε τα και θα τα δούμε. Σας λέγω ότι οι παράγοντες της πολιτικής ζωής, ιδιαίτερα οι μεσαίνοι παράγοντες, προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο θέμα και το ξέρετε. Νομίζω ότι θα παίξουν τον ρόλο τους. Η περιφέρεια ίσως παίξει σημαντικότερο ρόλο, διότι η περιφέρεια θα γνωμοδοτήσει για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν έχω στα χέρια μου καμία μελέτη. Ακόμα δεν έχει φτάσει. Για τον πάνω δρόμο. Όχι, καμία μελέτη. Ούτε και θα φτάσει. Δηλαδή, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η ιστορία που έχει προκληθεί δίνει τη δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Δεν θα είμαι στη λογική του μαύρου άσπρου, αν η κυβέρνηση το αποφασίσει. Εύχομαι να μην το αποφασίσει. Διότι θα κάνουν ένα δρόμο σαν το δρόμο Πύργο Πάτρα. Που το ξαναφτιάχνουμε. Και ούτε είναι το ζητούμενο να βγάλουμε τα ζαρζαβατικά στους δρόμους για να πουλάμε αγκούρια, ντομάτες, καρπούζια, πεπόνια. Χρειαζόμαστε ένα δρόμο ασφαλή, κλειστό, ώστε να μπορεί να μετακινείται ο κόσμος. Θυμόσαστε, κύριε Κανελόπουλη, είστε χρόνια δημοσιογράφος εδώ, τι συγκρούσεις είχαμε για τον περιμετρικό δαχτύλιο Καλαμάτας. Θυμόσαστε κάποιοι που μίλαγαν για 8 με το δρόμο ανοιχτό με τις πολυκατοικίες από τη μία και την άλλη πλευρά και με μαγαζιά και με μπακάλικα. Φανταστείτε να γινότανε αυτό και να μην υπήρχε η αντίσταση για να έχουμε ένα κλειστό δρόμο που τον έχουμε σήμερα και τον χαιρόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, τις ορθολογικές αποφάσεις. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψη των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν ξέρω αν έχει ληφθεί, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ληφθεί καμία άλλη άποψη. Αλλά αν η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει τον κουτσό δρόμο, το λέω για τέταρτη φορά, εγώ δεν θα είμαι εκείνος ο οποίος θα στηθώ απέναντι. Αλλά
Εν πάση περιπτώσει, να μην ξαναλέω αυτά που είπα πριν. Δύο ζητήματα θα θέσω στα γρήγορα. Το πρώτο έχει να κάνει με τους παραγωγούς. Είπατε σήμερα για τα αρδευτικά δίκτυα. Θα προχωρήσουν άμεσα, υπάρχουν πόροι, γιατί ακούσαμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτά τα οποία ακούσατε τα συζητήσαμε με τον κύριο, κύριο Βορύδη, τον κύριο Σκρέκα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Οι συσκέψεις που κάνουμε εμείς, η άνοδος μου στα Υπουργεία δεν είναι για μία φωτογραφία ούτε για πέντε λεπτά, είναι δύο ώρες. Έρχονται όλοι οι περιουσιακοί παράγοντες και το team το πολιτικό του κάθε Υπουργείου. Πάμε με συγκεκριμένη ατζέντα και μας δόθηκαν οι απαντήσεις τις οποίες έδωσα σήμερα. Χρήματα αν υπάρχουν, αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε. Γιατί ότι όταν ακούμε μας... για 24 εκατομμύρια ευρώ μια παρέμβαση στην Κελεσίνα κάποια... ή τα δίκτυα στο Φιλιατρινό Φράγμα, αυτά είναι τα ερώτημα. Κοιτάξτε, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι, γιατί χρήματα έχει και το Τεμοϊκό Πρόγραμμα του Υπουργείου και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δικό μας ΠΕΠ, δηλαδή το Περιφερειακό Πρόγραμμα και το δικό μας Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δηλαδή το Τρίκορφο και τη Θουρία, τα φράγματα θα τα κάνουμε εμείς, με χρήματα δικά μας. Αυτό όμως πρέπει να το ξέρει το Υπουργείο. Πρέπει να το ξέρει το Υπουργείο, γιατί γνωρίζει το Υπουργείο ότι γίνεται προσπάθεια για τους συγκεκριμένους χώρους, οπότε να μην λειτουργούμε και οι δύο. Για τα Φιλιατρά έδωσα συγκεκριμένη ημερομηνία. Για το Μιναγιώτικο το λέμε θεωρητικά, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μελέτη ούτε κάτι. Είναι, πρέπει τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να προχωρήσουμε μελετητικά για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Α, λησμόνησα για το προηγούμενο θέμα να σας πω ότι είπα και στους δύο δημάρχους, και στον φίλο τον κύριο Βασιλόπουλο και στον φίλο τον κύριο Αθανασόπουλο, να προσγειώσουν τους χώρους ώστε η περιφέρεια να κατασκευάσει μια γέφυρα εδώ σε επέκταση, παραλιακή ζώνη, σε επέκταση της οδού Πλαστήρα και Μικρασίας προς την Μπούκα. Μιλάμε για τη δυτική παραλία αυτή. Τι κάνουμε τώρα για να πάμε στη Μεσίνη όσοι κινούμαστε στην οδό Πλαστήρα ή στην οδό Μικρασίας. Ανεβαίνουμε από το δρόμο που έχει γίνει η κατασκήνωση, η Μπυρμπίτα εκεί. Πάμε πάλι στον ειδικό δρόμο, κάνουμε όλο αυτό το ζιγζάκ. Μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα. Βεβαίως. Μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα για τη χωροθέτησή της, θέλω και την άποψη και της Καλαμάτας και της Μεσίνης. Και βεβαίως προωθείται η γέφυρα αυτή για μελέτη. Για μελέτες θα πάρουμε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι ένα από τα έργα τα οποία προτείνεται, όπως και η διασύνδεση του κόμβου Αρφαρών με τη Λάμπαινα. Κλείνω και το κομμάτι των φραγμάτων. Ένα τελευταίο ζήτημα έτσι θέλω να σας θέσω σχετικά με τον τουρισμό. Η μυθική Πελοπόννησος μας τελείωσε, τι θα δούμε? Θα σας πω το εξής για το προηγούμενο λίγο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες, κύριε Κανελόπουλε. Πρακτικά, οι αγρότες κατεβαίνουν σε απεργίες και καθόμαστε εμείς απέναντι και καμιά φορά μας κόβουν και κάνα δρόμο. Φωνάζουμε, διαμαρτυριόμαστε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κοψίματος των δρόμων, αλλά επειδή προέρχομαι από τον αγροτικό χώρο και επειδή ήξερα τι σήμαινε εισοδήματα παλιότερα και πώς πρικίζαν οι αγρότες τα κορίτσια τους, πώς σπουδάζαν τα παιδιά τους, το τι μπορούσαν να κάνουν και το τι δεν μπορούν να κάνουν σήμερα. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Και το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε το κόστος με φράγματα, λιμνοδεξαμενές, να τους δώσουμε αυτή τη βοήθεια και περισσότερες δυνατότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Και να μην μιλάμε μόνο για τη Μεσσηνία, για το Μιναγιώτικο και το Φιλιατρινό, για το Τρίκορφο και για τη Θουρία. Υπάρχουν να μιλήσουμε και για την Κελεφίνα στη Σπάρτη, που θα υδροδοτήσει τον κάμπο της Λακεδαίμονας. Να μιλήσουμε για τα φράγματα στη Δόξα και στο, να σου πω, στην Κορινθία και μόνο την για τον Ανάβαλο, στο Ξυλόκαστρο και να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του Ανάβαλου που κρατάει καμιά 60 χρόνια και έχει πανελλήνιο ανέκδοτο. Κύριε Κανελόπουλε, όταν κατά την προεκλογική εκστρατεία πήγα σε ένα ωραίο χωριό της Λακωνίας, έχει πολύ ωραία χωριά όπως και εμείς έχουμε εδώ στη Μεσσηνία και αλλού, το έλεγαν κόβρις, κάποιος εκεί. Μου λένε και δήμαρχε. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος, Δήμαρχε, είναι ο πιο μεγάλος τίτλος, να ξέρετε. Να μην μας λένε εκδικόβρηση, να μας λένε αλμυρόβρηση. Γιατί? Γιατί από τις γεωτρήσεις υπάρχει εφαλμύρωση. Και εφαλμύρωση σημαίνει ερημοποίηση. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή. Και για εδώ έχουμε εφαλμύρωση, ιδιαίτερα στη Δυτική Μεσσηνία. Από την υπεράντληση. Είπατε για τους αγρότες, να σας ρωτήσω πριν πάω στον τουρισμό για την επιχειρηματικότητα. Με τους επιχειρηματίες, με τα επιμελητήρια καλά. Παρακαλώ, σήμερα άκουσα μια έκκληση που έγινε προς τους επιχειρηματίες. Ναι, όχι, θα σας πω τώρα, γιατί ένα από τα προβλήματά μας είναι η διάχυση. Δηλαδή να μαθαίνουν όλοι τι χρήματα έχουμε για να υπογράνουν αιτήσεις. Και θα τα λέγω δημόσια. Λοιπόν, στο επιμελητήριο, αμέσως όταν ανέλαβα, προώθησα χρήματα, έχουν φτάσει αυτά
τα οποία προώθησαν ή προωθούνται γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν μέσω επιμελητηρίων στον κόσμο του επιχειρήν. Και τις διαχειριστικές τους, έτσι. Είπα το μεσημέρι το εξής, ότι έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να γίνουν 8 με την υπερδέσμευση, για επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στις πόλεις. Μέσα στην Καλαμάτα, μέσα στη Σπάρτη, μέσα στην Τρίπολη, μέσα στον Άφλιο, μέσα στην Κόρινθο. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι επεξεργάζονται προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτοί που φτιάχνουν κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, παστό, λουκάνικα, διάφορα είδη λυκισμάτων, λαλάκια, παξιμάδια, όλοι αυτοί που επεξεργάζονται προϊόντα, διάφορα αγροτικά. Αυτοί, επειδή υπάρχουν αυτά τα χρήματα, μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να υποβάλουν φάκελο σε εμάς, δεσμεύομαι ότι θα κριθούν με απόλυτη αντικειμενικότητα, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Πολλοί δραστηριοποιούνται και εδώ και σε όλες τις πόλεις. Για αναβάθμιση των δραστηριοτήτων. Βεβαίως. Όπως μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε τελειώσει με τους σχεδιασμούς όσον αφορά τα αγροτικά θέματα, θα υποστηριχθούν αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές μονάδες, μεμονωμένοι αγρότες, όσον αφορά τον εξοπλισμό. Να αγοράσουν τρακτέρ, να αγοράσουν μηχανήματα, να βοηθηθούν ώστε να παράγουν περισσότερα και φθηνότερα. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, μεθαύριο Τρίτη, κάνουμε σύσκεψη, ώστε να παραδώσω τους φακέλους πολύ σύντομα και να ξεκινήσει το πρόγραμμα υποστήριξη των αγροτών και των νέων και των μεγαλύτερων. Όσων δηλαδή αγροτών επιμελούνται, φροντίζουν, παράγουν προϊόντα. Τουρισμός, τι θα γίνει. Τελείωσε η μυθική Πελοπόννησος. Ακούσαμε και τη σύσκεψη με τον κύριο Θεοχάρη, πως δεν θα πάμε πάλι σε μια τέτοια λογική. Ας την πούμε Πελοπόννησο, να μην τη λέμε μυθική. Γιατί το Πανεπιστήμιο λέει Πελοπόννησο, οι ξενοδόχοι λένε Πελοπόννησο, τα ξενοδοχεία λένε Πελοπόννησο, το Κώστα Ναβαρίνο λέει Πελοπόννησο, επομένως ας έχουμε ένα όνομα όλοι. Και εν πάση περιπτώσει, πολύ δυνατά, πολύ πιο δυνατά ονόματα, κύριε Κανελόπουλε, από την Πελοπόννησο, είναι η Σπάρθη, είναι η Τρίνθα, είναι οι Μυκήνες, είναι. Είμαστε ένας τόπος που έχει τους μισούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει μαζί μου ότι ο τουρισμός είναι όλα. Όταν μιλάμε για τουριστική πολιτική, δεν πρέπει να φροντίσουμε τους δρόμους. Δεν πρέπει να φροντίσουμε τα προϊόντα μας και την προβολή της μεσογειακής διατροφής. Δεν πρέπει, αγαπητοί επαγγελματίες, να έχετε πάνω στο τραπεζάκι το σφραγισμένο μπουκαλάκι με το λάδι όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν πρέπει δηλαδή τη διατροφή μας εδώ θέλουμε να και την προβάλλουμε, την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, τα πολλά χρήματα, τα αρκετά χρήματα τα οποία υπάρχουν για τον τουρισμό θα τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο πάρα πολύ σοβαρό. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Με τσιγκουνιά οπωσδήποτε, αλλά χωρίς τα σπουδαία να τα αφήνουμε πίσω. Ας πούμε, η πολιτική για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών είναι σωστή. Θα συνεχιστεί. Τουρισμό χωρίς αεροπλάνα δεν μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Η πολιτική προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους θα έχει προτεραιότητα. Πρέπει να πηγαίνουμε εύκολα. Η πολιτική συνεργασία με το Διάζωμα και με τον κύριο Μπένο φέρνει ελπίδες αξιοποίησης των χώρων των αρχαιολογικών που έχουμε για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Θα έχουμε μια πολιτική όσον αφορά την ενημέρωση μέσω διαδικτύου περισσότερο παρά με αφίσες ή εκδηλώσεις ή συνέδεια ή όλα αυτά. Αλλάζει ο τουρισμός. Φεύγουμε από τον τουρισμό που στήριζαν οι tour operators, πάμε πλέον στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες, οι νέες γενιές παίρνουν τα αεροπλάνα και πηγαίνουν στις διάφορες πόλεις, λειτουργεί και το Airbnb, παντού βρίσκουν φθηνά εισιτήρια και φθηνά καταλήμματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε και εμείς αυτή την πολιτική, να έχουμε μια συμπεριφορά ανάλογη και να πάψουμε να πολιτευόμαστε με τις λογικές του 80 και του 90. Και βεβαίως για ένα τουρισμό που να μην είναι μαζικός. Ξέρετε το τι συμβαίνει και συμβαίνει στην Κρήτη, η οποία πλήγηκε κύριε από την κατάρρευση της Thomas Cook. Ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, με καμιά 15 ευρώ και διατροφή μαζί, μαζικός τουρισμός. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η επιλογή της Πελοποννήσου. Μονοπάτια παντού για το περπάτημα, θεματικός τουρισμός. Να προωθήσουμε τον αθλητισμό. Θα δημιουργήσω ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κέντρο στην Πιτίνα. Κύριε Μπέζο,
Διευθυντή, διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτα, σε ευχαριστώ πολύ και το ΔΣ του νοσοκομείου γιατί παραχώρησε στα 17 στρέμματα κατά χρήση στη Βιτίνα, όπου θα κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο εκεί μαζί με, με το ξενία, τα μπορεί 37 να είναι σημείο αναφοράς στρέμματα, για αυτή, όπου θα το εγκαινιάσουμε μαζί και θα είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες τις μικρές, των μικρών κατηγοριών και βεβαίως και τη στήριξη εκεί του κόσμου και μαζί με αυτά επί των ημερών μου όλα τα μοναστήρια, όλες οι εκκλησίες που αποτελούν μνημεία παρακαλώ, η πατρογονική κληρονομιά στο θρησκευτικό τομέα, όλα αυτά θα ανακατασκευαστούν πλήρως διότι μπορεί να μας βοηθήσουν και οικονομικά. Εν κατακτήδη κύριε Κανελόπουλε, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, οι πρόγονοί μας γενικότερα, μας τα έδωσαν όλα. Μας έχουν δώσει μια περιουσία για να ζήσουμε καλά και εμείς και τα παιδιά μας. Αυτή αρκεί να προσέξουμε και να δείξουμε και να προβάλλουμε αυτή την περιουσία. Τους αρχαιολογικούς χώρους, η αρχαία Μεσσήνη, ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για τη Μεσσηνία. Ο Θέμελης είναι Ευεργέτης. Δεν είναι δυνατόν να μην βελτιώσουμε την πρόσβαση. Δεν είναι δυνατόν να μην συντηρήσουμε τα εκκλησιαστικά μας μνημεία της Ιστεροβυζαντινής, της Βυζαντινής και κυρίως επειδή έχουμε εμείς τη Ιστεροβυζαντινής περίοδου. Πώς είναι δυνατόν, χωρίς να προσέξουμε τη μεσογειακή διατροφή, πώς είναι δυνατόν να πάμε στον ποιοτικό τουρισμό. Συνεργασία με δήμαρχους, καλή μέχρι τώρα. Εγώ, κοιτάξτε, δήμαρχος αισθάνομαι. Δηλαδή, ο δήμαρχος είναι ένα πολύ μεγάλο αξίωμα. Ο περιφερειάρχης έχει μόνο τα χρήματα. Ο δήμαρχος μπορεί να κάνει ένα έργο και να το βλέπει. Και να νοιάζεται για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εγώ, κοιτάξτε, δεν έχω συμπεριφορά υπερδήμαρχου. Δεν έχω συμπεριφορά. Έγινε ένα λάθος από τον τότε πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, που είπε ολέθριο σφάλμα ότι οι περιφερειάρχες είναι μικροί πρωθυπουργοί. Κολοκύθια. Τι μικροί πρωθυπουργοί. Ένα θεσμό αυτοδιοικητικό υπηρετούμε και έχουμε τις αρμοδιότητες, τις οποίες μας δίνει ο νόμος. Ο δήμαρχος πρέπει να βοηθηθεί από μένα. Αν είμαι πραγματικός συνάδελφός του, πρέπει να σταθώ δίπλα του και να τον βοηθήσω. Και αυτό κάνω. Όχι να τον ψέγω ή να τον καταχαιριάζω ή όταν δεν πηγαίνει με τα νερά μου να του κόβω τα χρήματα. Αυτό νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε αυτοδιοικητικούς. Και δεν θα το κάνω ποτέ. Και θα βοηθήσω εξίσου και αυτούς που δεν με ψήφισαν και αυτούς που με πολέμησαν και αυτούς που είναι σε αντίθετα στρατόπεδα να μην φοβούνται τίποτα. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του, τις απόψεις του, τις επιλογές του και καλά κάνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Καλαδόπουλε. Εύχομαι με το κλείσιμο του 19 και με τις αρχές του 20 να βρει την Πελοπόννησο ουσιαστικά σε ένα πολύ καλύτερο μονοπάτι, εγώ θα πω. Και μακάρι να το δούμε. Η Πελοπόννησος είναι η περιοχή, κύριε Κανελόπουλε, με συγχωρείτε, με τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η καρδιά της Ελλάδος. Τι έγινε σημαντικό σε αυτόν τον τόπο όπου δεν ηγήθηκαν οι Πελοποννήσοι. Δεν το λέγω σε μια έξαρση τοπικισμού. Αυτά είναι η ιστορική αλήθεια. Και χρωστάμε σε αυτόν τον τόπο. Στις πέτρες και στα χώματα, στην ιστορία και στην παράδοση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.